έγιναν άγγελοι του σκότου. Είναι οι δαίμονες που αντιτάσσονται στο θέλημα του Θεού, συκοφαντούν, μισούν, αρνούνται τον Θεό και επαναστατούν εναντίον του. Έργο και σκοπός τους είναι η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό. Η εμπειρία βεβαιώνει ότι ο διάβολος φέρνει πάντοτε ταραχή. Και όταν ακόμα παρουσιάζεται ως άγγελος φωτός. Μεγάλος λοιπόν εχθρός ο διάβολος και εμπόδιο στη σωτηρία του ανθρώπου. Ο διάβολος πείραξε ακόμη και τον ίδιο τον Χριστόν. Όμως ενώ είναι μεγάλος εχθρός, δεν είναι παντοδύναμος. Πάνω από αυτόν κυριαρχεί ο ουράνιος Πατέρας, ο Σωτήρας Χριστός και το Πνεύμα του Άγιου. Η κυριαρχία του Χριστού φαίνεται στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, όταν απαλλάσσει, όπως ακούσαμε, τους δαιμονισμένους. Φτάνει ο Κύριος με τους μαθητές του από την Καπερναούμ στην απέναντι όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, στην πόλη των Γεργεσινών, που ζουν δύο δαιμονισμένοι. Χαρακτηρίζονται χαλεπηλία και είναι τόσο επικίνδυνοι ώστε κανένας να μην τολμά να περάσει από τον δρόμο εκείνον. Ζουν στα μνήματα, άρα απομονωμένοι από την κοινωνία των ανθρώπων. Οι άλλοι ευαγγελιστές σημειώνουν πως έχουν διάσπαση προσωπικότητος και στην ερώτηση του Ιησού «Ποιο είναι το όνομά σου» απαντούν. Λεγεών ότι πολλοίες με. Πράγματι αγαπητοί μου, οι δαιμονικές δυνάμεις διασπούν και διαιρούν τον άνθρωπο. Ο δαιμονισμένος όχι μόνο δεν γνωρίζει το όνομά του, αλλά και τον διακατέχει η τάση αυτοκαταστροφής. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του σύγχρονου απομακρυσμένου από τον Θεό. Ο Χριστός βέβαια ήρθε στον κόσμο για να λύσει τα έργα και την εξουσία του διαβόλου. Κυριαρχία του Χριστού και η νίκη του φαίνεται στη συνέχεια του Ευαγγελίου. Η συνέστηση του δαίμονα στο διάλογο με τον Χριστό αποκαλύπτει την απροσμέτρητη διαφορά. Τι είναι και εσύ του Θεού? Πράγματι, ο Χριστός είναι η αγάπη, είναι η ζωή, είναι η αλήθεια που οδηγεί στη σωτηρία. Οι δαίμονες ταυτίζονται με την κακία, ταυτίζονται με το ψεύδος, ταυτίζονται με το μίσος και την πλάνη, την καταστροφή και οδηγούν στην αιώνια καταδίκη. Ζητούν να μπουν στην αγέννη των γουρουνιών. Ο Κύριος το επιτρέπει. Με αποτέλεσμα οι χείροι, τα γουρούνια να γκρεμιστούν και να πνιγούν στη λίμνη. Τελικά αγαπητοί μου, καταστρέφεται κάθε τι που υποτάσσεται στις δαιμονικές δυνάμεις από τον άνθρωπο μέχρι και τα ζώα. Η συμπεριφορά όμως των ανθρώπων είναι εκείνη που βαθιά απελπίζει. «Πάσα η πόλης», λέει, «εξήλθεν η συνάντηση το ύψου και οι δόντες αυτών παρεκάλουν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτών». Ο Χριστός τους τιμά με την παρουσία του. Τους ευεργετεί, τους διδάσκει, τους απαλλάσσει από τα δαιμόνια και εκείνοι τι κάνουν, τον αρνούνται. Τους ζητούν να εγκαταλείψει τη χώρα τους, να απομακρυνθεί από τη ζωή τους. Δεν τους συμφέρει η παρουσία του. Η πραγματικότητα αυτή, αδελφοί μου, επαναλαμβάνεται έμπρακτα
και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Οι ίδιοι εμείς, οι χριστιανοί, λησμονούμε ότι ανήκουμε στον Χριστό και στην Εκκλησία Του, ότι η χάρη Του και η αγάπη Του μας προστατεύουν από κάθε δαιμονική επιρροή. Ότι τα Άγια Μυστήρια αποτελούν το πνευματικό μας οπλοστάσιον και ότι αυτός είναι η πηγή της ζωής και της αθανασίας μας. Στην δαιμονοποιημένη από αυτή διαφορία και κοινωνία, ο Απόστολος Παύλος συνιστά: «Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού, προς το δίναστε ημάς στήνε, προς τας μεθοδίας του διαβόλου, διότι έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα». Είπομε πάντες εξόρις μητής και εξόρις διαδίωξη μονίκομε.